Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα την προσωπία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από τη Βόρεια Ελλάδα, ύστερα από την απάντηση που έδωσε το αρμόδιο Υπουργείο σε ό,τι αφορά την πρόθεση επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης για τις βόρειες περιοχές της χώρας. Ως αντιπροσωπεία ήμασταν 5 συνάδελφοι, συνάδελφος από Φλόρινα, από Γρεβενά, οι υποφαινόμενοι, συνάδελφος από το Κιλκής και από την Μπέλα. Εκθέσαμε στον Υφυπουργό τα θέματα που μας καίνε ως περιοχές σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Μας ενημέρωσε ότι στον προϋπολογισμό του 12, όπως είχε γραφτεί και στην απάντηση που είχαμε από τον κύριο Στουρνάρα, δεν έχει προβλεφθεί καθόλου χρηματοδότηση. Μας διαβεβαίωσε ότι κάνει προσπάθεια ώστε να βρεθεί ένα ποσό για το 2012 και επίσης μας ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό του 2011 δεν έχει προβλεφθεί η αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης ακόμα και για τα δημόσια κτίρια. Για το ζήτημα έχει ήδη συσταθεί διακομματική επιτροπή, ενώ ζητήθηκε η κατάθεση προτάσεων από τους βουλευτές για τον τρόπο που θα γίνεται η αφαίρεση του φόρου στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις. Ο νόμος ψηφίστηκε στο μεσοπρόθεσμο τον Ιούλιο του 2011. Στο άρθρο 36 προβλέπεται από τον νόμο η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με βάση γεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια έτσι ώστε να εξευρεθούν πόροι και ο τρόπος με τον οποίο θα επιδοτηθούν οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Επικρατέστερη άποψη είναι μέχρι στιγμής να αφαιρείται ο φόρος κατευθείαν από το τιμολόγιο προς τον βενζινάδικο και την διαφορά να τη λαμβάνει ο πρατηριούχος από την πολιτεία.